Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Σήμερα θα ανοίξουμε αυτήν εδώ πέρα την πολύ μικρή συσκευασία, όπως βλέπετε, η οποία περιέχει μέσα μία σκούπα χειρός από την εταιρεία Xiaomi. Είναι η σκούπα Mi Vacuum Cleaner Mini. Είναι ασύρματη. Έχει ενσωματωμένο κινητήρα, ο οποίος η εταιρεία τουλάχιστον λέει ότι είναι πάρα πολύ δυνατός για να μπορέσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε ούτως ώστε να αρχίσουμε να τραβάμε σκουπίδια από αυτοκίνητα, από το σπίτι, από γωνίες, από τα πάντα. Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας. Εσείς μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι της εγγραφής στο κανάλι, όπως επίσης να πατήσετε το κουμπάκι από το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Προχωράμε λοιπόν στο unboxing για να το δούμε, γιατί και εγώ έχω απορία, ούτως ώστε να δω τι περιέχει η συσκευασία και πώς είναι αυτό το σκουπάκι, γιατί είναι μια κατηγορία την οποία σκεφτόμουν κι εγώ να αποκτήσω, απλά όχι τη Xiaomi αλλά τη Beike. Πάμε ωστόσο να το δούμε. Έχω εδώ το κοπίδι το οποίο θα χρειαστούμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο unboxing. Α, αυτό είναι σκισμένο. Ωραία. Άρα λοιπόν, το ανοίγουμε μόνο από το πλάι για να μπορέσουμε να ανοίξουμε την συσκευασία. Ωραία. Εδώ πέρα από πάνω έχει και το εγχειρίδιο χρήσης για να μας κατευθύνει, για να ξέρουμε τι βλέπουμε. Αυτό εδώ πέρα, για να σας τα πω εντάχει, είναι μια σκούπα η οποία μέσα έχει έναν κινητήρα, ο οποίος είναι κινείται, να το πω έτσι, στις 88.000 στροφές. Έχει δύναμη αναρρόφησης, απορρόφησης, βασικά όχι αναρρόφησης, τι βλακία είπα. Έχει δύναμη απορρόφησης η οποία είναι στα 13.000 PA. Και από εκεί και πέρα, εγώ παράλληλα βγάζω ό,τι έχει μέσα η συσκευασία. Και από εκεί και πέρα, η σκούπα σαν σκούπα ζυγίζει μισό κιλό. Δεν ζυγίζει κάτι άλλο, έχει φίλτρο το οποίο είναι HEPA, αλλά επί της ουσίας έχει διπλό φίλτρο, γιατί εκτός από το HEPA έχει και ένα μεταλλικό. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα αυτό το κουτί όπως το βλέπω. Όχι. Ωραία. Και η Xiaomi λέει ότι έχει και ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό, ότι δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο στο να διώξουμε, να πετάξουμε την σκόνη και τα σκουπίδια που έχει μαζέψει με ένα κλικ, χωρίς να λερώσουμε τα χέρια μας. Θα τα δούμε ευθύς αμέσως, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Και έχουμε και λέμε, ο φορτιστής από την Xiaomi. Αυτός εδώ πέρα, output 5V, 2A, άρα ουσιαστικά βγάζει 10W. Κανονικό USB όπως μπορούμε να δούμε, αλλά η σκούπα φορτίζει με USB-C. Δεν θα έχουμε δηλαδή κάποιο πρόβλημα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε καλώδιο. Το βιβλιαράκι που είχε μέσα η συσκευασία. Αυτό εδώ πέρα που τελικά όντως το έχει, γιατί το είχα απορία αν θα το είχε, το οποίο είναι απλά μια επέκταση όσον αφορά το σκούπισμα, για να μπορούμε να σκουπίζουμε λίγο πιο μακριά. Θα σας το δείξω όμως για να δούμε πώς χρησιμοποιείται και πώς συνδέεται. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το βουρτσάκι που βλέπουμε. Αυτό συνδέεται πάνω σε αυτό εδώ πέρα. Έχουμε το καλώδιο, το οποίο δεν το ανοίγω, είναι ένα απλό ταπεινό καλώδιο USB-C σε USB κανονικό. Και το βασικό μας αντικείμενο και αντικείμενο του πόθου, η σκούπα. Έλα. Λοιπόν, η σκούπα είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε. Αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Mi Vacuum Cleaner Mini. Εδώ πέρα επάνω έχει ένα κουμπί. Έχει δύο επίπεδα στα οποία λειτουργεί. Στο κανονικό του επίπεδο λέει ότι μπορεί να λειτουργήσει μέχρι 30 λεπτά. Στο δυνατό του το επίπεδο λέει ότι μπορεί να λειτουργήσει μέχρι 9 λεπτά. Η διαφορά δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά δεν είναι και κάτι. Εδώ πέρα έχει ένα προσοχή. Make sure you use and store the HEPA filter at ambient temperature from 0 to 40 βαθμούς. Άρα λοιπόν, το φίλτρο πρέπει να αποθηκεύεται από 0 μέχρι 40 και δεν πρέπει να ρουφάμε υγρά. Επίσης λέει ότι πρέπει να σκουπίζουμε, να καθαρίζουμε το φίλτρο HEPA για να μπορεί να μην πιάνει κόμπους και να μπορεί να απορροφάει τα σκουπίδια και όλα αυτά. Είναι αυτό εδώ πέρα όπως το βλέπετε.
Εδώ πέρα έχει δύο εικονίδια. Το ένα είναι κλειδωμένο, το άλλο είναι ξεκλειδωμένο. Άρα υποθέτω ότι κάνουμε έτσι και ανοίγει. Σωστά. Αυτό από μέσα είναι έτσι όπως το βλέπετε. Είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Και αυτό εδώ πέρα το οποίο έχουμε. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε και λέμε, αυτό εδώ ανοίγει έτσι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, και θα πρέπει με κάποιον τρόπο να ανοίξουμε και το φίλτρο. Για να το δούμε λίγο. Το κάνουμε έτσι. Και έπεσε. Άντε τώρα να το βρούμε. Το έχω στα χέρια μου, γιατί είμαι και λίγο τζαμής. Το φίλτρο είναι αυτό, αυτό εδώ πέρα, το λέω και πάλι, είναι δύο φίλτρα σε ένα. Όπως το βλέπουμε, είναι το μεταλλικό, αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, και από μέσα έχει το φίλτρο HEPA. Αυτά εδώ όλα, όπως τα βλέπετε εδώ, μπορούν να πληθούν κανονικά σε νερό, να τα καθαρίσουμε και να τα, αφού στεγνώσουν, να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Άρα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα ή κάποιον φόβο ή οτιδήποτε. Αυτό ούτως ή άλλως ότι πλένονται, το λέει και η Xiaomi μέσα στη σελίδα της. Αυτό εδώ πέρα το κομμάτι έχει δύο τύπου αυτάκια. Και εδώ επίσης, αν το δείτε, έχει αυτές τις δύο υποδοχές, τώρα ας το πούμε όπως θέλουμε. Αυτά εδώ ασφαλίζουν, άρα παίρνουμε αυτό, το περνάμε εδώ και τα ασφαλίζουμε. Και στη συνέχεια παίρνουμε αυτό εδώ και από ό,τι καταλαβαίνω απλά το σμπρώχνουμε. Ναι, απλά το σμπρώχνουμε, δεν χρειάζεται να το γυρίσουμε ή κάτι, απλά το σμπρώχνουμε. Ασφαλίζει, κουμπώνουμε αυτό, ερχόμαστε μετά, παίρνουμε, το βάζουμε εδώ πέρα πάνω, αν μπορώ να σας το δείξω, εδώ έχει μια τελίτσα. Αυτή λοιπόν εδώ πέρα η τελίτσα, πρέπει να προσέξουμε για να έρθει ακριβώς επάνω από τις κλειδαριές και κάνοντάς το προς την κλειδαριά την κλειδωμένη, προφανώς κλειδώνει, από την άλλη ανοίγει. Αυτό εδώ πέρα, όπως μπορείτε να δείτε, είναι που φορτίζει με το καλώδιο το USB-C, άρα πρέπει να έχουμε το νου μας. Δεν έχει κάποιο χρονόμετρο ή κάτι. Υποθέτω ωστόσο ότι κάτι θα πρέπει να αλλάζει στο λαμπάκι. Σαν οδηγία εδώ πέρα μας λέει ότι όταν θα το χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά θα πρέπει να φροντίσουμε να το φορτίσουμε πλήρως, ή αν κάνουμε πολύ καιρό να το χρησιμοποιήσουμε πάλι θα πρέπει να φροντίσουμε να το φορτίσουμε πλήρως. Τώρα όσον αφορά το λαμπάκι, όταν δουλεύει, εδώ πέρα μας λέει το εξής: όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι υψηλό, εδώ πέρα θα ανάβει ένα λευκό λαμπάκι το οποίο θα είναι συνεχόμενα αναμένο. Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, εδώ πέρα το λαμπάκι θα είναι κόκκινο. Όταν η μπαταρία θα έχει καταναλωθεί, θα έχει εξαντληθεί, quickly blinking red then goes off. Θα αναβοσβήνει εδώ πέρα το λαμπάκι κόκκινο γρήγορα και μετά θα σβήνει εντελώς. Από εκεί και πέρα, όταν θα φορτίζει, έχουμε το εξής. Η μπαταρία φορτίζει slow blinking white. Άρα, όταν φορτίζει, το λαμπάκι το άσπρο, το χρώμα το άσπρο δηλαδή, θα αναβοσβήνει αργά. Όταν η μπαταρία θα είναι πλήρως φορτισμένη, το λαμπάκι το άσπρο θα ανάψει μόνιμα και μετά θα σβήσει. Όταν ο φορτιστής δεν είναι συμβατός, θα αναβοσβήνει γρήγορα το κόκκινο το λαμπάκι. Okay, πολύ απλό μου φαίνεται, δεν έχει κάτι άλλο. Και πάμε να δούμε λίγο το εξής. Έρχομαι λοιπόν τώρα εγώ εδώ. Ψάχνω να βρω την τελίτσα, γιατί δεν φαίνεται και πολύ καλά. Και παίρνουμε αυτό εδώ, αυτό που σας είπα ότι είναι η επέκταση, όπως το βλέπετε εδώ πέρα, το συνδέω εδώ και έχουμε το εξής. Μπορώ με αυτό εδώ, όπως το βλέπουμε, είτε να σκουπίσω έτσι, άρα αν θέλω απλά να φτάσω σε ένα πιο μακρύ σημείο, λίγο πιο πάνω ή σε κάποια γωνία ή μέσα στον καναπέ ή στο κάθισμα στο αυτοκίνητο, να το κάνω κάπως έτσι, μπορώ να χρησιμοποιήσω κατευθείαν αυτό. Αλλά μπορώ να χρησιμοποιήσω και αυτό εδώ πέρα και να το συνδέσω και να το έχω κάπως έτσι. Με αυτό εδώ πέρα, όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή, μπορούμε να σκουπίσουμε
το πληκτρολόγιο του υπολογιστή ή μπορούμε να σκουπίσουμε κάποιες επιφάνειες που χρειάζονται όντως βουρτσάκι. Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ βολικό για να σας πω την αλήθεια. Σαν φασαρία δεν κάνει πάρα πολύ. Αυτό είναι το κανονικό του βέβαια. Και εδώ, γιατί δεν μπορεί να το βγάζει και τον αέρα, εδώ να το δείτε, φαίνεται το λαμπάκι το άσπρο που λέγαμε. Και έρχομαι λοιπόν τώρα εγώ και το πατάω για να ανάψει πιο δυνατά. Εδώ εντάξει, εκ των πραγμάτων ακούγεται, δεν περιμέναμε κάτι άλλο, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Επίσης εδώ κάνει και αέρα και αν το δείτε εδώ πέρα, το λαμπάκι έχει ανάψει κόκκινο. Άρα λοιπόν εγώ το κλείνω. Στο χέρι δεν έχει έντονη δόνηση ή οτιδήποτε, άρα δεν θα μας κουράσει. Αυτό για να το βγάλουμε απλά το τραβάμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι το τρομερό ή κάποια ειδική ενέργεια. Απλά το τραβάμε και βγαίνει. Και αυτό εδώ πέρα προσέξτε, γιατί εγώ συσσαγωγικά την πάτησα. Για να το ανοίξουμε, γιατί μπορεί να ανοίξει και με ένα χέρι, όπως βλέπετε, τώρα είναι κλειστό. Όταν θα είναι η ώρα να το ανοίξουμε, αυτό απλά το κάνουμε κάτω και βλέπετε εδώ πέρα που φαίνεται το κόκκινο και ανοίγουμε. Άρα λοιπόν, αντίστροφα το κλείνουμε και το ασφαλίζουμε. Μην ξεχαστείτε δηλαδή και πάτε να σκουπίσετε και αυτό μείνει ξεκλείδωτο και έχετε μαζέψει σκουπίδια και γεια σας. Ούτως ή άλλως ο κάδος δεν είναι πολύ μεγάλος, είναι 100 ml, okay, αλλά και πάλι γιατί να πέσει απ' έξω. Άρα, όπως το έχουμε εδώ, κάνουμε κάτω, εμφανίζεται το κόκκινο και ανοίγει. Μπορεί να ανοίξει και με ένα χέρι. Κλείνουμε, ανεβάζουμε πάνω και ασφαλίζει. Αυτή λοιπόν είναι η σκούπα χειρός της Xiaomi. Η Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini. Φορτίζει με USB-C. Η μπαταρία του, για να σας πω την αλήθεια, δεν λέει κάπου πόσο είναι. Άρα αυτό δεν ξέρω πόσο είναι. Τέλος πάντων, 88.000 στροφές ο κινητήρας. 13.000 PA όσον αφορά την δύναμη με την οποία ρουφάει για να μπορεί να μαζεύει τα σκουπίδια, 100 ml ο κάδος στον οποίο αποθηκεύονται τα σκουπίδια, 30 λεπτά συνεχόμενη χρήση στην κανονική τη λειτουργία και 9 λεπτά συνεχόμενη χρήση στην λειτουργία την μεγάλη, την πολύ δυνατή. Πόση ώρα κάνει να φορτίσει επίσης δεν λέει, αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω να σας το απαντήσω. Σε κάθε περίπτωση όμως, ό,τι θέλετε μου το ρωτάτε, μου το γράφετε στα σχόλια και μην ξεχνάμε ότι έχει και αυτά εδώ πέρα τα δύο μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να καθαρίζουμε και να φτάνουμε πιο μακριά. Πέραν από το φορτιστή και το καλώδιο το USB-C. Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι από το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για ό,τι καινούργιο βίντεο ανεβαίνει. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε, να περνάτε καλά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.